στιγμή 105 περίπου συνάδελφοί μας γιατροί, ιατρικό παραιατρικό προσωπικό νοσεί και είναι εκτός της μάχης. 105. Έχουμε δύο συναδέλφους μας διασωληνωμένους στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε θρυνήσει το χαμό, έχασε τη μάχη με τη ζωή μια συναδέλφισσα μας νοσηλεύτρια 52 χρονών. Και σήμερα και χθες το απόγευμα χάσαμε το σύζυγο μια συναδέλφισσα μας και αυτός 58 χρονών από τη μάχη, κόλλησε από τη σύζυγό του και έχασε και αυτός τη μάχη με τη ζωή. Δίνουμε τη μάχη τη στιγμή μέσα στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι σας ενημέρωσαν για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 11 οργανικές θέσεις σε παθολόγους, έχουμε 4 παθολόγους οι οποίοι δύο νοσούν και απουσιάζουν από την εργασία τους. Βοηθάει ένας μία πνευμονολόγος που έχουμε στο τμήμα και ένας πνευμονολόγος ιδιώτης που έχει ρωθεί για να ενισχύσει το νοσοκομείο. Ήδη και παρόμοια κατάσταση είναι και με το υπόλοιπο προσωπικό, σε νοσηλευτές, σε ιατρικό παραιατρικό προσωπικό. Έγιναν κάποιες προσλήψεις με το λιπουργικό που εμείς ζητάμε τη μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού, γιατί καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες για τον... τις επιβλημένες ανάγκες τώρα με την πανδημία, αλλά έρχονται να καλύψουν προγενέστερα ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Δράμας και είμαστε μάλιστα ένα από τα νοσοκομεία που τα χρόνια του μνημονίου δέχτηκε μία από τις μεγαλύτερες περικοπές σε πανελλαδικό επίπεδο. Να πούμε ότι περίπου το 40% της χρηματοδότησης του νοσοκομείου κόπηκε τα χρόνια του μνημονίου, δηλαδή από τα 13,5 εκατομμύρια περίπου της χρηματοδότησης είχαμε κατέβει στα 7,800 και κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό στο τέλος της χρονιάς, περίπου 600 με 1 εκατομμύριο. Να πούμε ότι το νοσοκομείο μας έχει αποπαρατωθεί το καινούργιο κομμάτι, το παλιό νοσοκομείο το ανακατασκευάστηκε και παραδόθηκε το 1997 και το παλιό κομμάτι το 1995. Αντιλαμβάνεστε την παλαιότητα του νοσοκομείου και το ξυπνισμό, οπότε προκύπτουν αναγκαιότητες κατασκευής πλέον, κατασκευαστικών προβλημάτων του νοσοκομείου. Οπότε εδώ χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση για να λύσουμε προβλήματα του νοσοκομείου. Έχουμε ενταχθεί σε κάποια προγράμματα, νομίζω θα σας έχουν ενημερώσει, του ΕΣΠΑ, ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου, που ζητάμε εμείς και νομίζω είναι γνωστό, είναι η ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγιεινά, που είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνων πλέον. Είναι η μονιμοποίηση του λοιπόν προσωπικού και η ενίσχυση του με επιπλέον προσωπικό, η μονιμοποίηση του προσωπικού, η μονιμοποίηση των συμβαστιούχων καθαριστριών, που εδώ και χρόνια είναι όμοιροι σε αυτή την περιπέτεια και νομίζω ότι τουλάχιστον τα χρόνια, αυτόν τον καιρό δίνουν τη μάχη. Δεν έχετε ιδιότητα στην καθαριότητα, είναι... Όχι, δεν είναι συμβαστιούχοι. Μετά από αγώνα που είχαμε, καταφέραμε να ανανεώσουμε για ένα χρόνο τη σύμβασή τους. Είναι όμοιροι αυτοί οι εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι εργάζονται στον εργολάβο. Έχουμε εργαζόμενους από το 1997 που εργάζονται στο νοσοκομείο μέσα στο εργολάβο. Παλιά, τώρα δεν έχει εργολάβο. Τώρα δεν έχει εργολάβο από το 2015. Από το 2015. Είναι συμβασιούχοι. Ζητάμε τη μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού. Πρέπει να δημιουργηθούν και οργανικές θέσεις γιατί με τις περικοπές του οργανισμού έχουν περικοπεί οι θέσεις στο καθαριστήριο. Θα καλυφθούν πρώτα αυτές που προβλέπει ο οργανισμός. Ναι, πρέπει να δημιουργηθούν όμως και θέσεις και τις συγκεκριμένες καθαρίστριες οι οποίες καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Δεν είναι να μαζέψουν ροδάκινα εδώ. Είναι ανάγκες που έχουν όλο τον χρόνο στην καθαριότητα. Έχει κάποια από εσάς νοσήσει, συναδελφοί σας και τα λοιπά, είσαστε. Εγώ. Και ο ίδιος είμαι στην καθαριότητα, είμαι η ταμεία του σωματείου. Νόσησα, απλά ήμουν ασυμπτωματική. Και έχουμε και άλλες θέσεις. Που νοσούν. Νοσούν τώρα. Και ο πρόεδρος των γιατρών. Κυρία Κιόρτεβεν, είναι η πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου, η οποία έχει ασθενήσει και μόλις επανήλθε. Το περάσατε ελαφρά. Το πέρασα μέτριο στο σπίτι. Εντάξει, ήταν μια περιπέτεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ξεχάσουμε τον πρώτο θάνατο
τις νοσηλεύτριες που έχουμε. Ήταν κάτι συγκλονιστικό για μας να χάνουμε δικούς μας ανθρώπους και τους 25 γιατρούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα στο σπίτι τους και νοσούν. Ένας τεράστιος αριθμός, όπως αντιλαμβάνεστε, από τους ελάχιστους γιατρούς που έχουμε παραμείνει. Και οι υπόλοιποι αυτοί που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε αυτοί που έχουμε νοσήσει και έχουμε επανέλθει για να ξανααναλάβουμε τα καθήκοντά μας. Αυτή την εικόνα της διασποράς τόσο μεγάλη στο προσωπικό δεν έχω την άλλη. Δηλαδή είναι αυτό που διαπιστώνουμε εδώ, δεν είναι αντρεύει. Ένα κομμάτι έχει σχέση με τη διασπορά στην κοινότητα. Έγινε. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ενδονοσοκομιακή διασπορά. Τουλάχιστον επάνω έτσι αναφέρεται ότι υπάρχει και μια ενδονοσοκομιακή διασπορά. Προφανώς δεν είναι πολύ μεγάλο ο κύριο. Πόσο κόσμο, θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσοι γιατροί αντιστοιχούν στους ασθενείς COVID. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 140. Ναι, έχουμε 140 νοσηλευόμενους. 136 ας πούμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 3 ενεργούς παθολόγους, μία επικουρική πνευμονολόγο και ένα πνευμονολόγο ιδιώτη, ο οποίος ήρθε να συνδράμει. 5 ειδικοί γιατροί προσπαθούν να χειριστούν και τους 140 ασθενείς αυτούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν είχε το νοσοκομείο τη δυνατότητα με αυτό το προσωπικό και αυτούς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να διαθέσει τόσες πολλές κλίνες για τον COVID. Ήταν κάτι πέρα από τις δυνατότητές μας. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πράγμα έγινε. Από ό,τι ακούσαμε, υπήρξε εξ ανάγκης και στο χειριστή χειρουργική κλινική διαμόρφωση μια μονάδα σχόλου. Στα χειρουργία μας. Όχι, στα χειρουργία διασωληνωμένη. Ναι. Αλλά μονάδα. Κοιτάξτε, ουσιαστικά το νοσοκομείο μας έχει γίνει ένα νοσοκομείο COVID. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν νοσηλεύουμε άλλο. Από τις 240 κλίνες που διαφέρει το νοσοκομείο, οι 140 είναι COVID. Το 55% των κλινών μας έχουν γίνει κλίνες COVID και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με δεδομένο ότι το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης έχουν μετατραπεί το 16% σε κλίνες COVID και αντιλαμβάνεστε ένα νοσοκομείο που με τι πανεπιστημιακό, με τι προσωπικό και πόσους γιατρούς, πόσους πνευμονολόγους, πόσους παθολόγους έχουν για να χειριστούν αυτά τα περιστατικά. Αυτό που έγινε στη Δράμα νομίζω ήταν μια υπερπροσπάθεια ηρωική από τους συναδέρφους, η οποία όμως δεν ξέρω τελικά αν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι εννοείται? Δεν ξέρω αν έπρεπε τόσους πολλούς ασθενείς να τους νοσηλεύσουμε, γιατί η νοσηλεία δεν σημαίνει ότι βάζουμε έναν ασθενή σε ένα κρεβάτι και τον αφήνουμε εκεί. Νοσηλεία σημαίνει ότι πρέπει να είναι από πάνω του ο νοσηλευτής, πρέπει να είναι ο γιατρός ο οποίος θα μπορέσει να τον δει και 2, 3 και 4 φορές την ημέρα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τόσο μικρό αριθμό γιατρών και νοσηλευτών επίσης. Και στους νοσηλευτές είναι αυτό το, αυτή ναι. Η τεράστια αναλογία, της αναλογίας. Πρόσωπο νοσηλευτών. Εγώ, Συρλατζής Ιάκωβος, σε καραντίνα έχουν νοσήσει, λείπουν από τις βάρδες. Έχουμε τμήματα τα οποία λειτουργούν με 11 νοσηλευτές όλο το τμήμα, όπως είναι. Δεν μπορούμε να την παρέχουμε. Παρέχουμε την νοσηλεία, αλλά δεν μπορούμε να περάσουμε, να ξαναδούμε τον ίδιο τον ασθενή, να το φροντίσουμε όπως πρέπει να το φροντίζουμε. Λόγω της μεγάλης έλλειψης που έχει δημιουργηθεί από τους συναδέλφους που λείπουν από τις βάρδες, λόγω του ότι έχουν νοσήσει. Με δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Όλοι αυτοί οι ασθενείς παίρνουν οξυγόνο σε διπλές πτωχές, είναι ανά πάσα στιγμή δυνάμενοι να διασωληνωθούν. Δεν μιλάμε για έναν ασθενή ο οποίος δεν χρειάζεται να το παρακολουθούμε. Πρέπει να είμαστε από πάνω του κάθε ώρα. Γιατί ανά πάσα στιγμή όλοι αυτοί οι ασθενείς μπορεί να στραβώσει με αυτήν τον ιό, ο οποίος κάνει αυτές τις δραματικές επιπλοκές, και να χρειαστεί να διασωληνωθούν. Και όλοι αυτοί έχουν μια ζωή στο σπίτι. Γυρνάνε, έχουν οικογένειες όλοι αυτοί. Αυτό λέμε. Έχουμε χάσει οι συζύγους των συναδέλφων. Μια καθαρίστρια στο σύζυγο, τη συναδέλφισα σε χθες, τη διοικητικού υπάλληλου που έχασαν τη μάχη με τη ζωή. Γιατί γίνεται και διασπορά και στα σπίτια μας, δεν είναι. Όχι, κάτι άλλο είπε ο κύριος Καραγιαννίδης. Όχι, να ζήσουν όλοι αυτοί. Οι οικογένειές μας αυτή τη στιγμή τις έχουμε ξεχάσει. Εγώ έχω κάνει 6 εφημερίες σε 7 μέρες. Έχω κάνει 6 εφημερίες σε 7 μέρες. Δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς το πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό ξεπερνάει πραγματικά τις βιολογικές μας ανάγκες. Και αυτό το έκανα όντως σε ανάρρωση από τον κορονοϊό. Αντιλαμβάνεστε πόσο έχω εκθέσει την υγεία μου
σε κίνδυνο, διότι με το που ανέρασα ήρθα να αναλάβω την υπηρεσία μου, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει τώρα κινήσεις, να έρθουν οι γιατροί να μας βοηθήσουν. Και νοσηλευτικό. Προσωπικό και γιατροί. Αυτό το πράγμα, και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ανακοπή του κύματος, παρότι τα κρούσματα πέφτουν στην πόλη, ναι. Δεν μειώνεται η προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο. Και όσοι έρχονται στο τμήμα επιγόνων περιστατικών είναι σε βαριά κατάσταση και χρειάζονται νοσηλεία. Δεν πέφτει ο αριθμός των νοσηλευόμενών μας και νομίζω ότι θα αργήσει ακόμη να πέσει στην πόλη. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει στην πόλη για να. Αν μπορούν να γίνουν κάποιες κινήσεις τώρα, οι οποίες θεωρώ ότι είναι αργά. Όμως το νοσοκομείο και εμείς πρέπει να στηριχτούμε με κάθε τρόπο. Δεν αντέχουμε άλλο. Κάναμε συγκεκριμένη πρόταση, γιατί ακούστηκε η φήμη ότι υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουμε τέταρτη κλινική COVID. Αδυνατή, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που προτείναμε εμείς ως εργαζόμενοι είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Και να μπουν κάτω από ένα κεντρικό σχεδιασμό όλοι οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα. Αν αυτούν γιατροί από τον ιδιωτικό τομέα, εδώ λέτε. Και να επιτάξουμε μονάδες, γιατί υπάρχουν και σε επίπεδο νομού μονάδες που μπορούμε να τις επιτάξουμε. Να επιτάξουμε γιατρούς κάτω από όλους και προϋποθέσεις που θα βάλει ένα οργανωμένο κράτος. Αυτό λέμε. Όταν υπάρχει ένα κράτος οργανωμένο, μπορεί να σχεδιάσει, να οργανώσει, να στελεχώσει τις μονάδες υγείας του. Γιατί με τον εθελοντισμό, ζητήσαμε εθελοντικά να έρθουν οι γιατροί. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Και ακόμα και με αυτό που κάνανε με τα 2.000 δεν έχει. Το οποίο δημιουργεί και ανισότητες και με εσάς. Τρομακτική. Προφανώς. Όταν έχουμε ένα πόλεμο, γιατί ένα. Με τέτοιους όρους πρέπει να προχωρήσουμε. Εγώ σε μόνιμη στο ΕΣΥ είμαι από το 2007. Στα 14 χρόνια είμαι ειδικός. Έχετε πολλούς συναδέλφους επικουρικούς εδώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 10 με 12. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Με δεδομένο ότι το 50% των οργανικών μας θέσεων είναι κενές. Εδώ και χρόνια δουλεύουμε με τις 50% των μόνιμων θέσεων κενό. Και αυτοί οι επικουρικοί γιατροί είναι έξω από τη μέση περισσότερες, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει παντού οι άνθρωποι, έχουν χρησιμοποιηθεί και στις κλινικές, όχι στη ΜΕΘ, εκεί χρειάζεται εξειδικευμένοι. Έχουν μπει στις κλινικές COVID. Τέλος πάντων, δεν είναι από αυτούς που θα προκηρυχθούν θέσεις, όπως θα ανακοινώθηκε. Που υπόθηκε ότι υπάρχει πρόβλεψη μονιμοποίησης. Να μονιμοποιηθούν επικουρικοί. Ναι, μόνο είναι διαδικτυακό. Όχι, δεν έχουμε τέτοιους εμείς δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι αυτοί. Μόνο οι διαδικτυακοί θα μονιμοποιηθούν, όχι όλοι. Μόνο οι διαδικτυακοί. Να μονιμοποιηθούν όλοι. Τώρα πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί. Και θυμάστε, σας το είχα πει στη συνέντευξη τότε, ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Ποιος θα είναι αυτός, ο νομικός, δεν ξέρω. Εμείς επικουρικούς έχουμε γύρω στα 35 άτομα. Είχαν έρθει με το πρώτο κύμα, τέλος πάντων. Αλλά αν αναλογιστούμε ότι είχαμε κενές οργανικές θέσεις από μόνιμο προσωπικό, ήρθε και με τις ελλείψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή από την καραντίνα που παίρνουν το προσωπικό, είμαστε ελλειπείς και φαίνεται μέσα στα τμήματα. Όταν δεν μπορούν να βγουν οι βάρδες, δηλαδή όταν δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπό τους. Συνάδελφε, τουλάχιστον να ξεχουραστούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που ακολουθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο. Είναι η τραγική υποστελέχωση σε όλους τους τομείς. Και βγήκαμε από το Μάρτιο που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα και φωνάζαμε και το είπαμε και το δημοσιεύσαμε. Δεν συγκινήθηκε κανένας πραγματικά. Δηλαδή από το Μάρτιο περιμένουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Και από γιατρούς πήραμε δύο επικουρικούς, οι οποίοι ο ένας ήταν παθολογονατόμος και ο άλλος ήταν μικροβιολόγος. Αντιλαμβάνεστε ότι ήμασταν τελείως απροετοίμαστοι όσον αφορά, παρότι το φωνάζαμε και το λέγαμε. Και βέβαια όμως, εντάξει, εδώ που φτάσαμε πραγματικά όμως, δεν έχουν ευθύνη όλοι όσοι κυβέρνησαν και θα μου επιτρέψετε να το πω. Έτσι, όλοι όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια ξεχάσανε τους γιατρούς εδώ και μας αφήσανε στην τύχη μας. Γίναν κάποιες προσπάθειες, οι οποίες όμως ήταν τέτοιο κύμα των γιατρών οι οποίοι φεύγανε στη συνταξιοδότηση. Εδώ από το νοσοκομείο Δράμας έχουν συνταξιοδοτηθεί πάρα πολλοί συνάδελφοι, άλλοι έχουν πεθάνει, έχουν φύγει πάρα πολύ. Μιλάμε με παθολόγοι οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει στο ιδιωτικό τομέα. Είναι μια ειδική κατάσταση που όλα αυτά τα μεγενθύνη. Σαφώς και τα μεγενθύνη, αλλά νομίζω ότι έπρεπε πιο μπροστά να είχαμε επιδείξει λίγο περισσότερη ευαισθησία και λίγο πιο δραστηριοποίηση και γρήγορες κινήσεις, ώστε να καλύψουμε τα κενά που συνεχώς κάθε μέρα πολλαπλασιαζόταν. Πάντως,
Η αλήθεια είναι ότι η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ξεκίνησε από την έναρξη των μνημονίων του 2010, όταν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπήκε στο λεγόμενο attrition rule το 1:5 τότε, ένα προς 5 σε 5. Ούτε αυτό εφαρμόστηκε. Κάποια στιγμή, στην πρώτη τετραετία ήταν δραματική η κατάσταση. Στις δικές μας μέρες έφτασε στο 1:1. Υπήρξε μια μικρή ενίσχυση, δηλαδή 19.500 κόσμος μαζί με συμβασιούχους. Συμβασιούχοι και μόνιμοι. Το θέμα είναι ότι αν δει κανείς τους οργανισμούς των νοσοκομείων, υπολείπονται, η πραγματικότητα υπολείπεται από αυτό που προβλέπεται, συνήθως γύρω στο 40% μέσω όρου. 30.000 και μέσα οργανικές θέσεις. Και το θέμα το κρίσιμο είναι το εξής, ότι εντάξει, τώρα ας πούμε με την πανδημία, πιστεύω και ο κόσμος που μας, η κοινή γνώμη δηλαδή η κοινωνία, διότι κακά τα ψέματα, η κυρίαρχη αντίληψη ήταν ότι εντάξει, τα νοσοκομεία τα δημόσια δεν είναι νοσοκομεία που μπορούν να προστατεύσουν σε μια κρίσιμη στιγμή. Βλέπετε ότι φυτρώνανε τα ιδιωτικά στην Ελλάδα. Η αγορά, η ιδιωτική αγορά στον τομέα της υγείας, στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα είναι από τις πιο ανθυρές σε όλη την Ευρώπη, παρά το ότι είμαστε σε φτωχοί πλούσιοι. Όλοι έρχονται στην ανάγκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έρχονται εδώ στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή. Και τώρα είναι και μια ευκαιρία, διότι και αποθεματικά υπάρχουν στη δημόσια ταμεία και το κλίμα στην κοινωνία έχει αλλάξει και τη βλέπουμε τι γίνεται, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λένε περικοπές, σου λένε ενισχύστε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και άρα θεωρώ ότι τουλάχιστον τώρα, έστω και τώρα, πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια πρώτον να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, δεύτερον να υπάρξει αναβάθμιση του μισθολογίου, διότι εσείς ως γιατρός το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ακόμα και μόνιμες προσλήψεις να γίνουν, δεν υπάρχει προσφορά. Βγάζουμε θέσεις, προκυρήσουμε και δεν έρχεται κανένας. Γιατί τώρα, να πούνε. Φέρνουν τους ιδιώτες γιατρούς με 2.000, όταν ο άλλος που είναι επικουρικός και είναι μέσα στον COVID, παίρνει 1.300. Αυτό δημιουργεί νέες αδικίες και δύο ταχύτητες. Εσείς πρέπει να μπείτε στα μπαράκια τι γίνεται. Εμείς ζητάμε να γίνουμε κλάδος εδώ και χρόνια. Να ενταχθούν πρέπει να μπουν στα όλες οι βαθμολογικές. Οι καθαρίστριες και οι άνθρωποι που έχουν και στις υπηρεσίες στα εστιατόρια κτλ. Πρέπει να φύγουν οι ιδιώτες και να γίνουν προσλήψεις. Αλλιώς δεν έχει σύστημα υγείας. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 25% του προσωπικού του νοσοκομείου δεν είναι μόνιμο. Είναι είτε επικουρικοί, είτε συμβασιούχοι, είτε του ΟΑΕΔ που έχουμε εργαζόμενους. Οπότε από τους 534 που εργάζονται, περίπου οι 110-115 εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι. Δηλαδή έχουμε περάσει σε μια νέα γενιά εργαζομένων που δεν ξέρουμε το μέλλον. Αυτό εγκυμονεί και κινδύνους. Ένα προσωπικό που αναλάσσει τη συνέχεια στα νοσοκομεία είναι αυτό που λέγανε προηγουμένως οι συνάδελφοί μας, ότι εμείς θέλουμε ένα προσωπικό έμπειρο που να γνωρίζει. Εμείς έρχονται, δουλεύουν 6 μήνες, ένα χρόνο, φεύγουν, έρχονται άλλοι εργαζόμενοι. Μέχρι να ενταχθούν ξανά στο σύστημα υγείας πρέπει να περάσει ένα εξάμηνο, ένα εφτάμηνο, για να μπορέσει. Και μέχρι να περάσει αυτός ο καιρός, ξαναφέρει και αυτό το προσωπικό, έχετε ένα άλλο προσωπικό. Αυτό ζητάμε. Ζητάμε τη μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού, τη στελέχωση φυσικά όλου του νοσοκομείου, τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων που έχουν μείνει πίσω, τη χρηματοδότηση. Μαθαίνουμε ότι ο νέος προϋπολογισμός για το 2021 είναι μειωμένος. 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια μειωμένος μέσα στην πανδημία που εγκυμονεί πολλά ζητήματα. Και ένα ζήτημα που δεν έχει σηκωθεί γενικά, γιατί έχουμε αναλωθεί στο COVID, είναι τι γίνεται με τις υπόλοιπες παθήσεις. Εμείς έχουμε μετατρέψει το νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή σε COVID. Οι υπόλοιπες παθήσεις δεν αντιμετωπίζονται, γιατί στην περίπτωση που δεν έχουμε ανεπτυγμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όχι μόνο δεν την έχουμε ενισχύσει τώρα στην πανδημία, έχουμε πάρει τους γιατρούς από την πρωτοβάθμια και τους έχουμε φέρει στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια και όσο ο όγκος όλων των ασθενών COVID, μη COVID, θα έρθουν όλοι στα νοσοκομεία. Εμείς ζητούσαμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μου λένε οι δημοσιογράφοι να λέμε, λέει, τους ασθενείς που έχουν ήπια συμπτώματα να μην έρχονται στα νοσοκομεία.
Μα πού θα πάει ο ασθενής, έχει πυρετό, πού θα απευθυνθεί, δεν έχει ένα γιατρό να απευθυνθεί, σε ποιον θα πάει τηλέφωνο, ποντοβάθμια δεν υπάρχει. Οι ιδιώτες είναι όλοι κατοικημένοι. Δεν υπάρχει πού να απευθυνθεί αυτός να βρει την υγεία του, δεν έχει κάπου να βρει την υγεία του. Εντάξει, είναι δραματική. Το τμήμα των επιγόντων περιστατικών, το οποίο εργάζομαι εγώ, αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένο με γενικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν έρθει από τα κέντρα υγείας. Οι παθολόγοι όλοι είναι στα COVID, οι ειδικευόμενοι της παθολογίας και αυτοί έχουν ανέβει στα COVID προκειμένου να αντιμετωπίσουν και ξέρουν καλύτερα τους ασθενείς και έτσι οι γενικοί γιατροί είναι κάτω στα επίγοντα. Εντάξει, καλά, η κατάσταση είναι δραματική εδώ, δεν είναι συζητάμε. Το θέμα είναι τι, αν όλο αυτό θα οδηγήσει κάπου στο μέλλον και απλά όταν τελειώσει δεν θα είμαστε πάλι στα ίδια χάλια. Αυτή είναι ο δικός μου προβληματισμός. Αυτός είναι ο προβληματισμός ο δικός μου, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό θα τελειώσει σαν κακός εφιάλτης, θα έχουν χαθεί πόσες ανθρώπινες ζωές θα έχουν χαθεί, εμείς θα έχουμε πλέον εξοντωθεί, αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι τελικά και η κατάσταση συνεχίζει να είναι ίδια. Και λυπάμαι πραγματικά που αντί να προσλαμβάνουμε γιατρούς, προσλαμβάνουμε συνοριοφύλακες και ειδικούς φρουρούς. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο έχετε. Και εγώ απλά θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που κάνετε, ότι δίνετε στήριξη στην ανθρώπινη ζωή με ρίσκο της δικής σας της ζωής, έτσι. Αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν υπάρχουν λόγια κανείς για να ευχαριστήσει για αυτό που κάνετε, αλλά η δική μας η ευθύνη είναι να αναδείξουμε αυτά τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα. Και όχι απλά χειροκροτήματα. Γιατί χειροκροτήματα δεχτήκατε και στην πρώτη φάση. Ναι. Αλλά μείναμε στο χειροκρότημα. Εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω κουράγιο και δύναμη. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας που μας ακούσατε. Κουράγιο και δύναμη. Θέλουμε βοήθεια. Και σε εσάς, κορίτσια. Δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.